φίλοι του Άρη, φίλοι άλλων συλλόγων, απλοί φίλαθλοι περνούν και αφήνουν φανέλες, κασκόλ, σημειώματα, ένα λουλούδι, όπως έκανε χθες και ο πατέρας Χρήστος Μίτσιος, ο γνωστός σε όλους μας Παπαχρήστος. Είναι τώρα μαζί μας μέσω Skype από την Σαρακίνα Χαλκιδικής και θα τον καλησπερίσω από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, πάτερ. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα. Όσο μπορεί να είναι καλή ένα απόγευμα, πόσο. Έχετε απόλυτο δίκιο, πάτερ. Δυστυχώς πονάμε. Ναι, βρέθηκα χτες και άφησα κι εγώ λίγα λουλούδια, γονάτισα, φίλησα το χώμα, το οποίο βάφτηκε με το αίμα τόσο άδικα ενός παιδιού. Τόσο άδικα. Περιγράψτε μας λίγο τις εικόνες, τις σκηνές, τα συναισθήματά σας. Τι συζητήσατε με τον κόσμο που ήταν εκεί την ίδια ώρα με σας? Όχι, πάνω μου, καλέ μου πάνω, δεν συζήτησα τίποτα. Γονάτισα, προσκύνησα, ευλόγησα. Κάθισα σε μια γωνιά, ήμουνα και με το γιο μου μαζί και συζητούσαμε και μου λέει ο γιος μου κάποια στιγμή, ένα παλικάρι περίπου στις ηλικίες αυτών των παιδιών, μου λέει, μπαμπά, το ξέρεις ότι μπορεί να είναι οποιοδήποτε πατέρας σε αυτή τη θέση που είναι ο πατέρας του Άλκη σήμερα. Μάτωσε η καρδιά μου και λέω, Θεέ μου. Και όταν το ρώτησα μετά, ποια είναι η γνώμη σου, λέω, παιδί μου, και μου λέει, αν μπαμπά δεν ανεβάσουμε πολιτισμικά, αν δεν ανεβάσουμε πνευματικά μια κοινωνία, αν δεν ξυπνήσουμε πραγματικά, γιατί ξέρεις πάνω μου, ωραία, ξυπνήσαμε, όντως. Ακούγονται φοβερά πράγματα, ακούγονται υπέροχα πράγματα, ακούγονται καταδίκες, ακούγονται το ποιος φταίει, τι φταίει και τι κάνει. Είναι αλλά αυτό το γιατί που μας βασανίζει όλους. Φοβάμαι όμως πάνω μου ότι ξυπνήσαμε να τα πούμε, να αλλάξουμε πλευρό και να ξανακοιμηθούμε. Εάν μια κοινωνία δεν νοιαστεί ουσιαστικά να σκορπίσει αγάπη, να ζυμώσει πολιτισμό, να χτίσει χαρακτήρες, δεν θα γίνει τίποτε. Ήμουν και εκπαιδευτικός 30 χρόνια. Έζησα στα σχολεία και στα λύκεια 30 χρόνια. Και είδα ότι σιγά σιγά κατρακυλάει η παιδεία μας στον τομέα. Μπορεί να κάνουμε υπέροχα μαθήματα, να φτάνουμε τα παιδιά μας να δίνουν εξετάσεις στην τρίτη λυκείου και να περνάνε και σε καλές σχολές. Ανθρώπους όμως μοιαζόμαστε να τους κάνουμε. Η παιδεία, η πολιτεία, η κοινωνία, η εκκλησία, ανθρώπους που να νοιάζονται τον συνάνθρωπο. Έχουμε έναν αθλητισμό, ρε παιδιά, και αντί ο αθλητισμός, το γήπεδο, να είναι χαρά για όλους, χαρά, να τραγουδάμε, να γλεντάμε, να κάνουμε, εμείς τιμάζουμε τις ψυχές μας πολύ, πώς θα γίνουμε αντίπαλοι στον άλλον. Πώς θα γίνουμε αντίπαλοι στον άλλον? Είναι δυνατόν, μωρέ, να ετοιμάζουμε αντιπάλους? Ποιος είναι ο απέναντί μας? Το έχουμε σκεφτεί όταν βάζουμε τον απέναντί μας να τον πετροβολήσουμε, να τον πολεμήσουμε? Είναι ο αδερφός μας, είναι ο φίλος μας, είναι το κορίτσι μας, είναι το παιδί μας, είναι ο συγγενής μας, είναι ο συνεταίρος μας, είναι ο συνεργάτης μας, είναι ίδιος με εμάς. Γιατί πρέπει να γεμίσουμε τα παιδιά με μίσος? Γιατί πρέπει να τους ξυπνήσουμε ή να τους φυτέψουμε μέσα αισθήματα και συναισθήματα κτηνώδη, έτοιμα να σφάξουν τον οποιονδήποτε? Όταν λοιπόν το έμαθα προχθές, πήγα στον καθρέφτη μου και το είπα. Φταίς και εσύ, είπα. Φταίς και εσύ. Και καθηγητής ήσουνα και παπάς είσαι με δημόσιο λόγο και δημόσιο ρόλο και φίλαθλος είσαι και πατέρας είσαι και πολίτης είσαι. Φταίς. Φταίμε όλοι. Δεν φταίνε οι 2, 3, 5, 10 που μαχαίρωσαν. Φταίμε όλοι. Γιατί επειδή είσαι σε αθλητική εκπομπή πάνω μου, θα σε ρωτήσω κάτι. Θέλεις να ψάξουμε όλοι μαζί τα βίντεο, τα παλιά όλα, όλα τα βίντεο της τελευταίας πενταετίας, δεκαετίας, τι δηλώσεις έχουν κάνει οι αθλητικοί παράγοντες? Να τα ψάξουμε λίγο. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται, πάτρε. Τα έχουμε όλοι στην άκρη του μυαλού μας, όλοι όσοι είμαστε φίλοι από την Ελλάδα. Είναι ή δεν είναι ηθική αυτουργή όλοι αυτοί που υποδαβλίζουν το πώς η κερκίδα τους θα είναι μαχητική και το πώς θα είναι έτοιμη να σκοτώσει και να ρημάξει? Είναι ή δεν είναι όταν σκορπάμε την αίσθηση και της αδικίας αλλά και την ίδια αδικία?
Όταν λοιπόν ξέρουν κάποιοι ότι δεν υπάρχει ίδια δικαιοσύνη με μένα και με κάποιον άλλον, όταν ξέρουν ότι στην ομάδα μου δεν είναι ίδια η δικαιοσύνη με κάποια άλλη, όταν ξέρουν ότι εγώ θα γίνω σπουδαίος όταν θα έχω ένα σουγιά και θα επιτίθεμαι στον αντίπαλο, γιατί είμαι λεβέντης της ομάδας μου. Αυτούς τους λεβέντες λοιπόν τους ξέρουν αυτοί που πρέπει να τους ξέρουν και όμως δεν τους πιάνουν είτε με αγκαλιά είτε τραβώντας το αυτί τους και να τους πούν, παιδάκι μου, εκείνο το παιδάκι απέναντι που θέλεις να το σφάξεις δεν είναι εχθρός σου, φίλος σου είναι. Αυτά λοιπόν πρέπει να τα δούμε σοβαρά αυτή τη στιγμή, σοβαρότατα, και όποιος δεν σκορπάει αγάπη και όποιος δεν ζυμώνει πολιτισμό είναι ηθικός αυτουργός σε οτιδήποτε θα γίνει στο μέλλον. Και ας έρθουμε στην κατάσταση. Βλέπω αυτές τις μέρες και συγκινούμε, με ματώνει ακόμη περισσότερο η καρδιά, αλλά και βλέπω και το μεγαλείο της οικογένειας του Άλκη. Πω πω, μίλησε ο παππούς, μίλησε ο πατέρας, μίλησε η μάνα. Ρε εσείς, είδατε ρε τον πατέρα τι πολιτισμό έχει αυτού του παιδιού. Ποιας οικογένειας ρε βάλαμε πένθος? Σε ποια οικογένεια βάλαμε πένθος? Σε μια οικογένεια που αγάπη έχει μόνο να δείξει. Και εμείς πήγαμε και τους είπαμε, λάθος η αγάπη που καλλιεργείς στα παιδιά σου, λάθος η αγάπη που καλλιεργείς στην ψυχή σου πατέρα. Εμείς έχουμε ανώτερα αισθήματα, ένα σουγιά και ένα μαχαίρι, και πήγαμε 10 μαζί οπλισμένοι να χτυπήσουμε ένα παιδάκι και 2-3 φίλους του. Πόσο άντρες ρε είναι όλοι αυτοί. Πόσο άντρες είναι. Και πόσο άντρες αυτοί που ενώ τους ξέρουν, τους γνωρίζουν, δεν τους συνετίζουν. Και δεν τους συνετίζουν, για να είμαστε ειλικρινείς, δεν τους συνετίζουν επίτηδες. Ξέρεις πάνω μου πόσο προσπαθώ να καλλιεργήσω αυτά τα παιδιά, πόσες μέρες ξενυχτάω μαζί τους, πόσες νύχτες ξενυχτάω μαζί τους, πόσες ώρες ατελείωτες τους δέχομαι. Δέχτηκα παιδιά που συμμετείχαν σε τέτοια και τους είπα, δεν θα σε συγχωρέσω με τίποτα, θα μείνεις ασυγχώρητος για πάντα αν δεν μου υποσχεθείς σε μένα και στον εαυτό σου ότι από σήμερα αλλάζεις και γεμίζεις καρδιά εκεί που έχεις μίσος, καρδιά και ψυχή και αγάπη εκεί που έχεις μίσος, γιατί χαρά πρέπει να έχουμε όταν ζυγώνουμε ένας τον άλλον. Συγκλονιστικός, υπέροχος πατέρας Χρήστος Μίτσιος. Δεν σας διέκοψα καθόλου, σας διακόπτω τώρα, παρότι θα μπορούσα να σας αφήσω να συνεχίσετε για όλη τη διάρκεια της εκπομπής και πάλι δεν θα ήταν αρκετά αυτά που θα λέγαμε, αλλά νομίζω εγώ πραγματικά ανατρίχιαζα και μόνο που σας άκουγα, επειδή έχετε, πάτερ, τολμώ να το πω αυτό, σε όλα, δυστυχώς, απόλυτο δίκιο. Ευχαριστώ θερμά. Να σου πω και κάτι, μία πρόταση. Ωραία, είδαμε τους προέδρους προηγουμένως που μιλούσαν. Ωραία. Τα είπαν υπέροχα. Ωραία. Εγώ θέλω μία κίνηση από τους πρόεδρους. Τώρα. Τώρα! Όχι αύριο. Όλοι μαζί οι πρόεδροι της Super League αγκαλιά να κάνουν μία δήλωση. Μπορούν. Αν όχι, είναι ηθική αυτουργή. Αν μπορούν, κάτι κατάλαβαν από το θάνατο αυτού του παιδιού. Και θα πάμε καλά. Αλλά να την κάνουν όμως. Όχι ο καθένας στο βιλαέτη του, το οποίο βιλαέτη το ετοιμάζει πάντα για πόλεμο εναντίον του αντιπάλου. Το ποδόσφαιρο δεν πρέπει να φτιάχνει εχθρούς. Σε όλο τον κόσμο σιγά σιγά το καταλαβαίνουν αυτό. Εμείς γιατί δεν το καταλαβαίνουμε? Πολύ καλή ερώτηση, πατέρα Χρήστο. Πολύ καλή ερώτηση και νομίζω ότι αυτοί που είναι να δώσουν την απάντηση τη γνωρίζουν καλά. Ευχαριστώ θερμά. Τον πατέρα Χρήστο Μίτσιο. Να είμαστε καλά και να μην ξαναχυθεί ούτε μία σταγόνα αίματος άδικα. Ούτε μία σταγόνα. Είναι αυτό που ευχόμαστε όλοι. Σταγόνα. Είναι αυτό που ευχόμαστε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Χρήστο Μίτσιο. Πραγματικά συγκλονιστικός.